Βλέπουν επτά, ένας μεγάλος αγώνας, μια μεγάλη αναμέτρηση. Σίγουρα σε περίοπη θέση στην μπασκετική στο ενός ημιτελικού και να βρεθεί στο μεγάλο τελικό. Ρέμπρατσα και Φασούλας. Και ο Ρέμπρατσα είναι ο πρώτος νικητής αυτή τη μονομαχία. Ο Μπράντοβιτς, Μπέριτς, Ρέμπρατσα, Μποντίρογκα. Σε προσωπική άμυνα ξεκινάει η ελληνική ομάδα, man to man. Μποντίρογκα. Ενώ Σιγάλας κυνηγάει παντού τον Μπέριτς. Βλέπετε στα αριστερά της οθόνης, βλέπετε και τον Παναγιώτη Γιαννάκη σε αυτή την πρώτη επίθεση των Γιουγκοσλάβων. Μπέριτς παίρνει την εσωτερική. Γάζει στον Μποντίρογκα που είναι μαρκαρισμένος. Μπέριτς από τη γωνία, αγαπημένη του θέση και ευστοχή. Ένα καλό ξεκίνημα για την γιουγκοσλαβική ομάδα. 3-0 από το shooting guard της ομάδας. Ο παίκτης της Ταουγκρές, Οικονόμου. Δεν μπορεί να πάρει την εσωτερική. Ευχαριστώ Φασούλα. Φασούλας θα κάνει την κίνηση. Δεν πέτυχε το καλάθι, παίρνει όμως το φάουλ. Ξεκίνημα του αγώνα. Το πρώτο φάουλ του Μιλένκο Τόπιτς. Ο Τόπιτς από τα λιγότερο γνωστά ονόματα. Παίκτης στο rebound. Ο Ρέμπρατσα βγάζει για τον Ομπράντοβιτς. Μποντίρογκα. Ρέμπρατσα προσπαθεί για κόψιμο Φασούλας. Υπάρχει φάουλ. Καθαρή περίπτωση σφυρίζεται από το Πετανκόρ. Ένας διαιτητής που αν μη τι άλλο έχει τη φήμη και σωστά το αδέκαστο. Ο αγαπημένος διαιτητής των ομάδων που παίζουν εκτός έδρας. Μπέριτς. Και νέο φάουλ. Αυτή τη φορά από τον Αλβέρτη που υποδεικνύει από μακριά ο Μπετανκόρ. Η ελληνική ομάδα γρήγορα φτάνει στα δύο φάουλ, στο ένα γιουγκοσλαβική. Μπέριτς, Ρέμπρατσα, Τόπιτς, ο Μπράντοβιτς, Μπέριτς, Ρέμπρατσα θα παίξει σίγουρα πλάτη το Φασούλα. Η τάπα στα ίσια από τον αρχηγό. Καλό αυτό για ψυχολογική ένεση στο ξεκίνημα του αγώνα. Τα παστέσια σε ένα από τους κορυφαίους 4 της Ευρώπης είναι ό,τι πρέπει. Μπέριτς για 3, άστοχος αυτή τη φορά. Μπουντούρης με προϋποθέσεις εφηβιασμού που δεν ολοκληρώνονται. Είναι γρήγορες επιστροφές η γιουγκοσλαβική ομάδα, αλλά είναι τα μειονεκτήματά της. Μπουντούρης, πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ και πλέον της Team System Bologna. Σιγάλας για 3, έχει χώρο, θα σουτάρει και θα αστοχήσει. Εκεί όμως είναι ο Οικονόμου. Ωραία κίνηση pivot, θα αστοχήσει, αλλά ίσως και με την παρέμβαση Φασούλα, την μπάλα στο καλάθι, 3 όλα. Το καλάθι χρεώνεται στον Οικονόμου. Καθώς συμπληρώνουμε το πρώτο δίλεπτο του αγώνα. Πανζουρισμός στο γήπεδο. Μπέριτς. Ρέμπρατσα, Μπέριτς. Όλα αυτά για να παίξει ένας εναντίον ενός στο Φασούλα. Αστοχή. Τόπιτς προς στιγμήν και πάμε σε σου τριών πόντων από τον Μπράντοβιτς. Αυτή τη φορά το φάουλ είναι επιθετικό από τον Μποντίρογκα. Εδώ ο παίκτης πλέον του Παναθηναϊκού, προβληματισμός από τον Μπράντοβιτς. Δεκαεπτάμιση λεπτά για το ημίχρονο και σαφέστατα ένα ξεκίνημα πολύ καλύτερο από τον αγώνα της Τρίτης με αντίπαλο του Σπλάβη. Μπουντούρης παρακινδυνευμένη πάσα από τον Αλβέτη. Μπουντούρης βγάζει για τον Οικονόμου. Δεν είναι ώρα για τρεις πόντους. Από τον κορυφαίο και χθες παίκτη της εθνικής ομάδας, τον Οικονόμου. Μπουντούρης βρίσκει το Σιγάλα. Οικονόμου παίζει πλάτη τον Τόπιτς. Ομορφή κίνηση, αποφεύγει στον αντίπαλο του στον αέρα. 5-3 για την εθνική μας ομάδα. Η εθνική πάντα σε προσωπική άμυνα. Ο Μπράντοβιτς για τον Ρέμπρατσα. Φοβερές μονομαχίες γίνονται μεταξύ του Σιγάλα και του Μπέριτς. Ρέμπρατσα δυσκολεύεται και πετυχαίνει το καλάθι. 5 όλα και αν μη τι άλλο είναι σίγουρο πως απόψε θα δούμε μονομαχίες μεταξύ δύο εκ των κορυφαίων ψηλών της Γυραιάς Υπήρου, του Φασούλα και του Ρέμπρατσα, που θα μας προσφέρουν σίγουρα θέαμα. Οικονόμου. Σιγάλας. Αλβέρτης, Μπουντούρης.
Προσπαθεί να ξεμαρκαριστεί, βρίσκει τον Σιγάλα. Σιγάλας για τρεις, δεν διστάζει. Ευστοχή! 8-5 από τον Γιώργο Σιγάλα που σουτάρει με 42% στο μούντο μπάσκετ. Ακριβώς το τετράλεπτο του αγώνα. Τόπιτς, το θέατρο από τον Ποντίρογκα δεν πιάνει. Καλή άμυνα, overplay από τον Αλβέρτη, δηλαδή σε όλο το γήπεδο τον ακολουθεί. Τόπιτς, το φάουλ από το Φασούλα. Αυτό είναι κακό, είναι το δεύτερο φάουλ του αρχηγού. Εκεί. Από εκεί πέρα όμως δεν υπάρχει τίποτα, όπως μας είπε και ο κ. Κώστας Παρίσης. Οδηγίες στο Γιαννάκη πρώτα, πως θα αποφύγουν το πρέσβο των Σλάβων με σαφείς τοποθετήσεις και κατευθύνσεις σε κάθε παίκτη και στην επίθεση. Πώς θα γίνει η επίθεση τώρα και πώς όταν υπάρχει δυσκολία θα πρέπει να περνάει οπωσδήποτε την μπάλα και από το σέντερ. Όπως και στο μάτς της Τρίτης, ο Τόπης ξεκινάει ζεστός με σου τριών πόντων και ακούμε τον Νίκο Κορόβιλα. Καλησπέρα Δημήτρη. Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς ζήτησε από τους παίκτες του να κάνουν διεισδύσεις και να ψάχνουν τον εύκολο, αν δεν βγει η διεισδύση, να ψάχνουν να βρουν παίκτη ανοιχτό απ' έξω για το σου τριών πόντων ή να προσπαθήσουν να βγάλουν το ρέμπρατσα μόνο του με τον ψηλό της εθνικής μας. Ένα πολύ δύσκολο σούτ από τον Αλβέρτη. Το 8-8 παραμένει συμπληρώνοντας το πρώτο πεντάλεπτο του αγώνα. Τόπιτς. Ο Μπράντοβιτς σε μια πολύ ζεστή ατμόσφαιρα. 15.000 θεατές στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών. Ελλάδα-Γιουγκοσλαβία 8-8. Ο Μπράντοβιτς. Μποντίρογκα πάνω του Βδέλα Μπουντούρης. Παίρνει την εσωτερική. Εκείνο Τσακαλίδης. Διπλό μαρκάρισμα. Ανταπτή με έρχεται ο Τόπιτς. Αστοχή αυτή τη φορά. Τσακαλίδης μαζεύει το αμυντικό rebound. Σε επανάληψη, εδώ αλλοιώνει το σούτ ο Τσακαλίδης, πανύψηλος. Το μόνο που του λείπει για να σταδιοδρομήσει με μεγάλη επιτυχία στα ευρωπαϊκά γήπεδα είναι η εμπειρία. Ελλάς, Ελλάς. Σιγάλας, Αλβέρτης. Δεν διστάζει πρώτο Μποντίρογκα και δικαιώνεται. 18, 14,5 για τη λήξη. Αλβέρτης στο πρώτο του καλάθι. Μπέριτς, ο Μπράντοβιτς προσπαθεί να βρει συμπαίκτη για την τελική πάσα. Τόπιτς, ο Μπράντοβιτς για τρεις, δεν είχε αναλλακτική λύση και μαζεύει ο Τσακαλίδης. Αυτή τη φορά το παιχνίδι ξεκινάει τελείως διαφορετικά για την ελληνική ομάδα από ότι την Τρίτη, τόσο που αναγκάζει τον Μπράντοβιτς να σηκώσει εσπευσμένος από τον πάγκο τον Σάσα Τζόρτζεβιτς. Σιγάλας για τον Οικονόμου. Σουτάρει για τρεις. Και πάλι εύστοχος. Και 13-8 η ελληνική ομάδα παίρνει μια διαφορά 5 πόντων που στο ξεκίνημα είναι ό,τι πρέπει για την ψυχολογία της ομάδας. 13,5 για τη λήξη. Ο Μπράντοβιτς για τον Μπέριτς. Ρέμπρατσα παίζει πλάτη τον Τσακαλίδη. Δύσκολο σούτ, αστοχή. Ο Αλβέρτης πανταχού παρών και στην άμυνα. Μπουντούρης. Ετοιμάζεται και ο Τομάσεβιτς για τον Αλβέρτη. Ωραία κίνηση και 15-8. Η κερκίδα παίρνει φωτιά. 12-40 για τη λήξη του ημιχρόνου. Ο Μπράντοβιτς από την κορφή της ρακέτας είναι εύστοχος. 15-10 για την ελληνική ομάδα που αυτή τη φορά παίζει με σαφείς επιθετικούς και αμυντικούς προσανατολισμούς. Τα συστήματα βγαίνουν και δεν υπάρχει η αγωνιστική αναρχία προηγουμένων ημερών. Μπουντούρης, ο οποίος πήγε πολύ καλά στις κοντρόλ επιθέσεις που ζήτησε ο Γιαννάκης ως τώρα. Υπάρχει φάουλ. Υπάρχει φάουλ από τον Μπέριτς πάνω στον Γιώργο Σιγάλα. Και οι αλλαγές, ο Κορέρια και μεγαλύτερη πίεση επιθετικά στη ρακέτα από τη θέση 4. Όπως με ενημερώνει και ο Νίκος Κορόβιλας, ο Μπουντούρης ζήτησε ο ίδιος στην αλλαγή γιατί κουράστηκε. Σιγάλας, Τσακαλίδης, Αλβέρτης. Το man-to-man των Γιουγκοσλάβων παραμένει. 12 λεπτά για το ημίχρονο. Κορονιός με το νέο του look που μάλλον χθες αποδείχθηκε γούρικο. Αλβέρτης για τρεις. Αστοχή. Οικονόμου προλαβαίνει και εκεί όμως είναι μόνο ο Τζόρτζεβιτς.
Μπέριτς, αστοχή και το μετράει ο Μπετανκόρ. Θα δούμε σε επανάληψη κατά πόσο Τσακαλίδης επηρέασε τη φάση. Εδώ το καλάθι μετράει. 12-15 και πάμε σε time out. Έχεις με μπράβο στο Τσακαλίδη. Οδηγίες έδωσε στην άμυνα να μην δίνουν ευκαιρία και ασκρίνουν στους Ιγκοσλάβους, να εμποδίζουν και τη διοίκηση, να είναι πιο κλειστή η άμυνα. Στην επίθεση, οδηγίες για το πώς θα κόβουν ο Οικονόμου με τον Αλβέρτη και τα σκριν θέλει πολλά σκριν και από το Σιγκάλα και από τον Κορονιό, αλλά και από τον Τσακαλίδη, ο οποίος βεβαίως να παίρνει και την μπάλα, είναι σε θέση για σου. Κορονιός, να δούμε πρώτα την ελληνική επίθεση. Κορονιός σουτάρει, δοκιμάζει τουλάχιστον, αλλά τελικά δίνει στον Οικονόμου στη λήξη χρόνο επίθεσης. Ο Οικονόμου είναι εύστοχος. 17-12 και ακούμε τι υπόθηκε στο Γιουγκοσλαβικό πάγκο. Ο Δημήτριος Ζέλικο Μπράντοβιτς ζήτησε από τους παίκτες του passing game, ζήτησε η μπάλα να γυρνάει γύρω-γύρω από τη δική μας ρακέτα. Παίκτες να κόβουν μέσα, να παίρνουν πάσεις, να βγαίνουν screen, ούτως ώστε ο Ρέμπρατσα να έχει ελεύθερο πεδίο, να βγαίνει μόνος του με τα screen αυτά που γίνονται, ή η μπάλα να βγαίνει έξω για ελεύθερο τρίποντο. Και να ρίξουμε και μια στατιστική ματιά. Ποιος θα περίμενε αυτό το υπέροχο ξεκίνημα της εθνικής μας με 5 στα 6 δίποντα, 2 στα 4 τρίποντα και βέβαια ένα μόλις λάθος σε 10 λεπτά αγώνα. Σε μια προσπάθεια του Οικονόμου να σώσει μια χαμένη παλιά, όμως ο Οικονόμου πρωταγωνιστής με 9 πόντους, 3 στα 3 δίποντα, 1 στα 1 τρίποντα. Το επιθετικό από τον Τομάσεβιτς. Και ας μην ματιάσουμε την εθνική για τον αγώνα. Ελλάς, θερμότατη και σήμερα η φίλη της ελληνικής ομάδας. Κορονιός από τα 8 μέτρα, είναι εύστοχος! 20-12 για μια ελληνική ομάδα με νέο πρόσωπο. 10,5 για τη λήξη. 20-12. Μπέριτς. Τζόρτζεβιτς. Από τα 6-25 είναι άστοχος. Αλβέρτης και κάτι έχει αλλάξει σήμερα στην ελληνική ομάδα. Κορονιός. Για τον Τσακαλίδη, ωραία η λόμπα και το φάουλ από τον Τομάσεβιτς. Ένα μικρό πρόβλημα που σταμπούλησε το πόδι του, αλλά τελικά συνεχίζει, όλα είναι καλά. Ο Σιγκάλας εδώ αστόχησε, είπε, έδωσε ο Παναγιώτης οδηγίες ο Γιαννάκης για την άμυνα να τους στέλνει στο πλάι και να μην τους δίνουν χώρα το κέντρο της Ιγκοσλάβους. Στην επίθεση, ζήτησε πάλι πολλά σκρίνη, είπε τον Οικονόμου να παίζει αντίθετη πλευρά με τον Τσακαλίδη και από εκεί να ξεκινάει ο Κορονιός στο σύστημά του. Μοντίρογκα και αναρωτιέμαι τι να είπε ο Μπράντοβιτς. Ο Μπράντοβιτς ζήτησε από τους παίκτες να συγκεντρωθούν, να πιέσουν στην άμυνα. Έδωσε ένα σύστημα επιθετικό στο οποίο η Μοντίρογκα ή Τζόρτζεβιτς κόβουν μέσα από τη ρακέτα, χαμηλά στην baseline, δέχονται σκρίνοντος ώστε να βγαίνουν από την άλλη πλευρά ελεύθεροι για ελεύθερο σουτ. Έχουμε καμιά αλλαγή στα στατιστικά του αγώνα? Καμία αλλαγή, η Ελλάδα συνεχίζει να είναι πάρα πολύ καλή. Ένα αντιθέσει με την Ιγκοσλαβία που έχει 3 στα 6 τρίποντα και 2 στα 6 τρίποντα και υστερεί κατά 2 και στα rebound. Το 20-12 παραμένει. Μποντίρογκα θα πάει σε man-to-man, σε επίθεση solo απέναντι στον Αλβέρτη και στον Τζακαλίδη και τα καταφέρνει ένας εναντίον ενός. Αυτός το οποίο είναι άφθαστος στην Ευρώπη και όχι μόνο στη Ιγκοσλαβία. Μποντίρογκα στην κλασική του κίνηση από το κέντρο, όπως μου θυμίζει και ο Δόξης Βαλιούλης. 20-14 ακριβώς στο 11ο λεπτό του αγώνα. Κορονιός, Αλβέρτης. Βγάζει στο Σιγκάλα. 20 απέναντι στον Τομάσεβιτς, δεν διστάζει για τρεις, είναι άστοχος, πηδάει ψηλά, καθαρίζει τη φάση ο Ρέμπρατσα. Ιγκοσλαβία μετά το time-out παίζει πιο δυνατή άμυνα και ο Γιάννης Ιωαννίδης δίπλα στο Γιάννη Γρανίτσα στην κερκίδα των επισήμων. Δεν θα μπορούσε ο κορυφαίος ελληνοανθρωποντής να απουσιάσει από αυτό το ραντεβού, το μεγάλο ραντεβού του ελληνικού μπάσκετ. Ο Τίρογκα δεν μπορεί να ξεφύγει με κίνηση πίβοτα από τον Αλβέρτη. Ρέμπρατσα. Με πλάτη τον Τσακαλίδη που τον παίζει καλά. Και ο κύριος Κατσάρο υποδεικνύει φάουλ. Οι οδηγίες από τον Γιαννάκη Πλίας. Και μετράμε 15 ήττες. Μποντίρογκα. Με αντίπαλο τον Παπα-Νικολάου αυτή τη φορά. Μποντίρογκα, πρώτο Τσακαλίδη, ευστοχή. Αυτός είναι ο νέος πονοκέφαλος για την ελληνική ομάδα. Ντέγιαν Μποντίρογκα. Ένα από τα κορυφαία forward της Ευρώπης. 16-20. Θα παίζει από το Σεπτέμβρη σε αυτό το, εδώ το γήπεδο ανά δύο εβδομάδες το ελληνικό πρωτάθλημα και στην Ευρώπη. Τσακαλίδης, μακριά από το πεδίο δράσης του. Οικονόμου, 8 για τη λήξη.
Χάνει ισορροπία η μπάλα για τους Βοσλάβους. Τζόρτζεβιτς από τα 6-25 είναι άστοχος. Πηδά ψηλά ο Σιγάλας. Οικονόμου προϋποθέσεις εμβλιασμού και Οικονόμου ευστοχή. 22-16, 7,5 περίπου για τη λήξη. Και ο Οικονόμου που φτάνει τους 11 από τους 22 πόντους, έχει τους μισούς ακριβώς από το σκοράρισμα της εθνικής ομάδας. Μπέριτς, το Μάσεβιτς. Μποντίρογκα, έχει πάει πλέον πάνω το Σιγάλας. Προσωρινά Οικονόμου. Μποντίρογκα, Ρέμπρατσα από τα 5 μέτρα είναι άστοχος. Πηδά ψηλά ο Τομάσεβιτς και χάνει την μπάλα. Σαφέστατα κουμπάει στο χέρι του Τομάσεβιτς πριν καταλήξει εκτός αγωνιστικού χώρου. Κορονιός. Οικονόμου. Σιγάλας. Παπα-Νικολάου. Οικονόμου. Κορονιός. Το man to man των Γιουγκοσλάβων συνεχίζεται. Παπα-Νικολάου για τρεις. Άστοχος. Εκεί είναι μόνο στο Ρέμπλατσα. Τζόρτζεβιτς. Μπέριτς. Θα πάει στο drive. Αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Θα αστοχίσει με την παρέμβαση του Σαχαλίδη. Σιγάλας. Κορονιός. Και φάουλ. Ήταν έξυπνη κίνηση του Τζόρτζεβιτς να ανακόψει τον πάσιμο του Άγγελου Κορονιού που έμπαινε με πλέον μόνος του στο καλάθι των Γιουγκοσλάβων. 6,5 για τη λήξη του ημιχρόνου, 22-16 για την ελληνική ομάδα εδώ. Η πονηρή κίνηση μιας αλεπού στο γηπέδο του Σάσα Τζόρτζεβιτς, πολυτιμότερος παίκτης πέρσι στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Κορονιός. Και αν συνεχίσει ο Μπράντοβιτς να είναι έξω από τη γραμμή, πρέπει να εισπράξει τεχνική ποινή. Και αυτό λέει ο Κορονιός στον Κατσάρο. Για τον Τζακαλίδη. Παπα-Νικολάου. Κορονιός. Όμορφη κίνηση, αφήνει στο Τζακαλίδη, το κλέψιμο από τον Ομπράντοβιτς και μπάλα είναι για την ελληνική ομάδα. Ο Ομπράντοβιτς, οδηγίες προς τους παίκτες του. Οι οδηγίες πάντα περιλαμβάνουν και χειροκρότημα, θα το δείτε και συνέχεια αυτό. Κορονιός. Η προσωπική άμυνα παραμένει και από την Ιγκοσλαβική άμυνα. Κοιτάξτε εκεί ο Τομάσεβιτς τι κάνει στον Οικονόμου. Κορονιός από τα 8! 25-16 από τον Άγγελο της ελληνικής ομάδας, 2-2. Η ανάσα που χρειαζόταν η εθνική μας ομάδα. Τομάσεβιτς και φάουλ. Το φάουλ από τον Τζακαλίδη είναι το τρίτο, 2. Η επαναφορά, Τομάσεβιτς. Μποντίρογκα, πλάτη στο Σιγάλα. Όμορφη κίνηση, βγάζει τον Τομάσεβιτς ευστοχή. 18-25 για τους Γιουγκοσλάβους που απέχουν 7 πόντους από την ελληνική ομάδα. Οι Γιουγκοσλάβοι που είναι εδώ χωρίς 4 στελέχη. Εδώ εννοώ αγωνιστικά γιατί η παλιοπαρέα βρίσκεται στο γήπεδο. Ντίβατς, Πάσπαλι, Ντανίλοβιτς και Σάβιτς. Και η Ελλάδα όμως έχει απουσίες. Παπα-Νικολάου, ωραία κίνηση και καλάθι. 27-18 διαφορά εκτινάζεται και πάλι στους 9 πόντους. Παπα-Νικολάου που σουτάρει με ποσοστό ευστοχίας 50% στο εθνικό μπάσκετ. Τομάσεβιτς. Μποντίρογκα. Τζόρτζεβιτς για 3. Άστοχος, μαζεύει εκεί ο Παπα-Νικολάου. Το φάουλ. Το φάουλ από τον Ομπράντοβιτς. Είναι το πρώτο του και επαναφορά από το Σιγάλα. Κορονιός. Καθώς θέλουμε περίπου 4,5 λεπτά για τη λήξη του ημιχρόνου. Παπα-Νικολάου. Κορονιός για 3. Αυτή τη φορά αστοχή. Ο Ρέμπλατσα μαζεύει. Τζόρτζεβιτς, ο Μπράντοβιτς και έχουμε αμυντικό φάουλ όπως υποδεικνύει ο κ. Μπετανκόρ. Το Κορονιού ήταν επιθετικό αλλά δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι. Ο Μπράντοβιτς προσπαθεί να ξεφύγει από το μαρκάρισμα του Παπα-Νικολάου.
Ποντίροκα πάνω το Σιγάλας. Κίνηση και το σούτ από την κορφή είναι εύστοχος. 27-20 και είναι στιγμές που ο Ποντίροκα κρατάει με αυτή την απόλυτη ευστοχία την Ιγκοσλαβική ομάδα σε σχετικά μικρή απόσταση από την ελληνική ομάδα. Κορονιός για τον Οικονόμου. Παπα-Νικολάου, γρήγορα το πίβοτ και είναι άστοχος. Ρέμπλατσα. Ο Μπράντοβιτς θα πάει στον πάσιμο. Τελικά ο Σιγάλας κόβει το διάδρομο. Μποντίρογκα, να δούμε τώρα τι θα σκραφιστεί. Πάει για ένα εναντίον ενός, με αντίπαλο του Παπα-Νικολάου. Παπα-Νικολάου, η τάπα στα ίσια. Τζόρτζεβιτς. Δεν υπάρχει φάουλ, νέα τάπα. Η ελληνική άμυνα εδώ παίρνει άριστα 10. Ορίστε η τάπα από το μικρό στον Ποντίρογκα. Κορονιός. Το γήπεδο παίρνει και πάλι φωτιά. Φασούλας για τον Οικονόμου. Είναι κακή η συνεννόηση μεταξύ Παπα-Νικολάου και Φασούλα και πάμε σε αλλαγή. Πάμε σε αλλαγή. Θέλει καλή και οργανωμένη επίθεση με σωστές θέσεις. Καλά σκριν και τον Παπα-Νικολάου να κόβει μέσα, να βγαίνει έξω και να ξαναμπαίνει από πάνω από τη ρακέτα πάλι μέσα. Να δούμε τη Γιουγκοσλάβικη επίθεση με τον Ρέμπρατσα, πλάτη στο Φασούλα και το φάουλ που δίνει ο Μπετανκόρ. Είναι στον αρχηγό, είναι το τρίτο φάουλ, να τα προβλήματα και γρήγορα σηκώνεται ο Ρετζιάς. Νίκος, ακούμε. Ναι, Δημήτρη, ο κύριος Ζέλικο Μπράντοβιτς ζήτησε από τους παίκτες να γυρνάνε την μπάλα, να έχουν υπομονή. Θα μεταφέρει το παιχνίδι μέσα στη ρακέτα της εθνικής μας με τον Ρέμπρατσα και τον Ντομάσεβιτς. 27-20 παραμένει. Να και δύο άστοχες βολές από τον Ιγκοσλάβο, κάτι που δεν μας έχουν συνηθίσει. Καλό για μας βέβαια αυτό. Κορονιός. Ρετζιάς, που ήταν καλός χθες με την Ισπανία. Άλλωστε είχε πολλά να αποδείξει και στον κύριο Ντουένιας. Ρετζιάς θα κάνει κίνηση pivot. Ωραία κίνηση, hook θα στοχίσει όμως. Έχουμε φάουλ που υποδεικνύεται στον Μπέριτς. Βολές, ο Μπαλογιάννης που έχει περάσει το παιχνίδι θα σουτάρει. Μπαλογιάννης, κακά τα ψέματα, είναι ευχάριστη έκπληξη του τουρνουά. Και αν είναι έκπληξη... Μπέριτς. Ποντίρογκα. Ενώ φοβερές μονομαχίες Οικονόμου που υποπίπτει σε φάουλ και Ρέμπρατσα. Για την εθνική ομάδα. Ακριβώς στο δίλεπτο πριν το ημίχρονο. Κορονιός. Κανένα πρόβλημα από το μαρκάρισμα του Μπράντοβιτς. Ο συνονόματος του Σάσα, ο Ζέλικο, που έχει δώσει εντολή να μαρκάρουν ασφυκτικά τον Κορονιό σε όλο το γήπεδο, ώστε να χαθεί η αυτοσυγκέντρωση από τον playmaker, άρα να μην έχουμε καλή επαφή με το ρυθμό του αγώνα. Παπα-Νικολάου, ωραία κίνηση pivot και 31-22 για την ελληνική ομάδα που έχει παγιώσει. Έχει σταθεροποιήσει μια διαφορά από τις 7 έως 9 πόντους. 1,5 λεπτό για τη λήξη του μηχρόνου. Μπέριτς. Ρέμπρατσα. Ο Μπράντοβιτς. Ποντίρογκα. Το πίβοτ είναι εύστοχος. 24-31 από τον κορυφαίο σήμερα παίκτη των Ιγκοσλάβων. Μπαλογιάννης. Κορονιός. Η ελληνική ομάδα πηγαίνει έξυπνα σε κοντρόλ επιθέσεις. Δεν τη συμφέρει να ανέβει ψηλά το σκορ. Εκεί δεν θα μπορούμε να ακολουθήσουμε τους Ιγκοσλάβους. Δεν είμαστε τόσο παραγωγική ομάδα. Οικονόμου για τρεις και πηδά ψηλά ο Ρετζιάς, αλλά με φάουλ όπως υποδεικνύει ο Κατσάρο. Θα το δούμε σίγουρα σε επανάληψη. Σίγουρα όχι μία από τις κάμερες που θα δώσουν απάντηση. Ρέμπρατσα ευστοχή, 26-31 διαφορά μετά από πολλή ώρα, πέφτει στους 5 πόντους. 50 δευτερόλεπτα για τη λήξη του ημιχρόνου και καλό θα είναι η ελληνική ομάδα να πάει μια διευρυμένη διαφορά στα αποδυτήρια. Κορονιός. Οικονόμου. Κορονιός. Θα πάει στο drive, όμορφη κίνηση και καλάθι. Ένα από τα ωραιότερα καλάθια του αγώνα μέχρι στιγμής από τον Κορονιό, 33-26, Κορονιός και απόψε σε μεγάλη βραδιά. Ο Μπράντοβιτς,
για τον Μπέριτς. Ο Μπράντοβιτς για τρεις. Είναι εύστοχος. 33-29 και time out για τα τελευταία 10 δευτερόλεπτα. Αυτή την κατάσταση τα τελευταία 10 δευτερόλεπτα για να μπορέσουμε να πάμε στο καλάθι. 33-29 μπροστά η ελληνική ομάδα, 10 δευτερόλεπτα για τη λήξη. Να δούμε πώς θα ξεμαρκαριστεί ο Κορονιός. Δεν πέτυχε το σκρίνι του Κονόμου. Βγαίνει όμως ο Μπαλογιάννης και παίρνει την μπάλα. 6. Το λάθος Μποντίρογκα. Τραγικό λάθος. 2-1. Αφήνει την μπάλα στο καλάθι και δυστυχώς εκεί που ήμασταν με 10 πόντους μπροστά τελειώνουμε το ημίχρονο με βραχία κεφαλή. Ελλάδα 33, Γιουγκοσλαβία 31 και ο Μποντίρογκα που διαμαρτύρεται και για φάουλ. Ήταν το ένα για την εθνική μας ομάδα που χάλασε στο τέλος ό,τι έφτιαχνε για ένα ολόκληρο ημίχρονο όταν είχε σταθεροποιήσει την διαφορά στο συν 7 και στο συν 9. Για την εθνική μας που έχει κορυφαίο τον Νίκο Οικονόμου με 11 πόντους, 3 rebound, τον ακολουθεί ο Κορονιός με 8 επιθέσεις. Ομάδα Κατσάρο θα πάει στο τζάμπολ, θα δώσει την μπάλα. Ρέμπρατς από Ντύρογκα, ο Μπράντοβιτς, Μπέριτς και το Μάσεβιτς. Αυτή τη φορά η ελληνική ομάδα παίρνει το τζάμπολ με το Ρετζιά. Μπουντούρης. Αλβέρτης. Ρετζιάς. Οικονόμου για τον Αλβέρτη. Οικονόμου, Μπουντούρης. Προσπαθεί να βρει και βρίσκει τελικά το Ρετζιά. Η κίνηση πίποτα από μακριά είναι άστοχος. Μπουντούρης στο follow. Είναι εύστοχος. 35-31 μπροστά η ελληνική ομάδα. Αυτή ήταν και η πρώτη πόντη του Μπουντούρη. Ρέμπρατσα. Όμορφη κίνηση για τον Ντομάσεβιτς και υπάρχει φάουλ. Το φάουλ έξυπνα από τον Μπουντούρη για να ανακόψει ένα σίγουρο καλάθι από τον κατά πολύ ψηλότερό του Ντέγιαν Ντομάσεβιτς. Ντομάσεβιτς, Μποντίρογκα, που έκανε όλη τη ζημιά στο πρώτο ημίχρονο. Ο Μπράντοβιτς, Ρέμπρατσα από κοντά, είναι άστοχος. Ομυρικές μάχες η μπάλα καταλήγει στον Μπράντοβιτς. Σε ατομικό μαρκάρισμα και στο δεύτερο ημίχρονο η ελληνική ομάδα. Ο Μπράντοβιτς. Μπέριτς. Το Μάσεβιτς. Θα παίξει πλάτη το Ρετζιά. Το κλέψιμο από το Σιγάλα με φάουλ υποδεικνύει ο Μπετανκόρ. Και μην πει κανείς σήμερα ότι έχουμε βοήθεια διαιτησίας. Παρά είναι σε εισαγωγικά αντικειμενική σήμερα η διαιτησία. Ο Μπράντοβιτς. Μπέριτς. Ρέμπρατσα. Όμορφη κίνηση και καλάθι. 33-35. Γιουγκοσλάβοι σε απόσταση ενός καλαθιού. Καθώς συμπληρώνουμε σιγά σιγά το πρώτο δίλεπτο του ημιχρόνου. Δευτέρο ημιχρόνου βέβαια. Μπουντούρης. Θα πάει στο drive, αφήνει για τον Αλβέρτη. Αλβέρτης ευστοχή. Ευστοχή και 37-33 από το Φραγκίσκο Αλβέρτη. Μποντίρογκα. Ωραία κίνηση και αστοχή εξ επαφής για να διορθώσουμε φόλο. Λιγορία εκεί της ελληνικής άμυνας. 35-37 ένα παιχνίδι που εδώ και κάποια ώρα έχει γίνει ντέρμπι. Οι Έλληνες παίκτες που βεβαίως φοβούνται τα φάουλ, έχουν φορτωθεί αρκετά και επιθετικό που δίνει ο Κατσάρο. Νομίζω πια ότι αρχίζουμε και χάνουμε τον έλεγχο. Τα φάουλ στο μπάσκετ και σε κάθε άθλημα δεν είναι πάντα το γράμμα του κανονισμού. Είναι η γενικότερη φιλοσοφία, ενώ βλέπετε ένα πολύ όμορφο θεατρικό πέσιμο από τον κύριο Μπέριτς. Πρέπει να υπάρχει ενιαία φιλοσοφία στα σφυρίγματα. Σφυρίζεις και στις δύο ομάδες με τον ίδιο τρόπο. Σφυρίζεις και στα δύο ημίχρονα με τον ίδιο τρόπο. Μπέριτς.
Νέο φάουλ από τον Κατσάρο και πάλι στο Σιγάλα. Είναι το τρίτο και γρήγορα από τον πάγκο σηκώνεται ο Μπαλογιάννης. Μπέριτς για τον Ομπράντοβιτς. Μπέριτς, Μποντίρογκα για τρεις, αστοχή, μαζεύει ο Μπαλογιάννης. Μπουντούρης για τον Οικονόμου, που στο δεύτερο εξηγήσει. Αλβέρτης, ωραία κίνηση, το σούτ είναι εύστοχος. 39-35, ενώ εσείς βλέπετε σε επανάληψη το σούτ του Μποντίρογκα στην προηγούμενη φάση. Ο Μπράντοβιτς. Χαλασμός κυρίου στο γήπεδο. Το κλέψιμο και ο Μποντούρης. Μπαλογιάννης. Αλβέρτης. Από την κορφή ο Ρετζιάς, το Σκαμπίλιτς μπάλας από τον Αλβέρτη. Οικονόμου για τον Μποντούρη, που τα πηγαίνει καλά στο δεύτερο ημίχρονο. Και στο πρώτο άλλωστε. Ρετζιάς. Οικονόμου θα πάει για την ατομική προσπάθεια, υπάρχει φάουλ επιτέλους. Και για να πάμε μια βόλτα στους ρεπτές. Σκριν ψηλά. Γιατί πολλές φορές το σκριν βγαίνει δύσκολα και το ζητάνε συνέχεια οι Έλληνες παίκτες. Οικονόμου, καλάθι και φάουλ. Η πολύ όμορφη συνεργασία των παικτών της ελληνικής ομάδας. 15. Τζόρτζεβιτς, που έχει περάσει πλέον αυτό σε θέση οργανωτή. Ρέμπρατσα. Ωραία άμυνα από το Ρετζιά. Θα αστοχίσει. Ρετζιάς και προϋποθέσεις ευνηδιασμού. Κορονιός, το φάουλ από τον Τζόρτζεβιτς. Έχω την εντύπωση ότι οι διαιτητές κατάλαβαν την ανομοιομορφία στη φιλοσοφία των σφυριγμάτων και άρχισαν να βελτιώνονται. Να το φάουλ και για να δούμε λίγο τα στατιστικά στοιχεία. Και τώρα βέβαια Δημήτρη, η διαφορά αρχίζει να παίρνει διαστάσεις υπέρ μας και αυτό γιατί είμαστε καλύτεροι σε όλους τους τομείς. Έχουμε 65% στα δίποντα, 40% στα τρίποντα, 60% στις βολές. Έχουμε πάρει 18 rebound και υπερέχουμε κατά 4 και αξίζει βέβαια να γίνει δική μνήμα στον Νίκο Οικονόμου που έχει 13 πόντους. Έχει πάρει 3 φάουλ από τους αντιπάλους του και έχει και 3 rebound. Κορονιός. Αλβέρτης. Μια παρακινδυνευμένη φάση, Ρετζιάς δυνατά, υπάρχουν βήματα. Θα το δούμε σε επανάληψη σίγουρα. Όχι προς το παρόν. 41-35. Τζόρτζεβιτς. Τόπιτς, προσποίηση. Μπέριτς από τη γωνία. Είναι άστοχος, τρέχει και μαζεύει ο Αλβέρτης. Το φάουλ του Τζόρτζεβιτς. Το τέταρτο. Και να μια καλή είδηση. Πρώτο πλάνο και η μπάλα στον Μπαλογιάννη. Μπαλογιάννης περνάει το Μποντίρογκα. Κορονιός. Έχει περάσει ο Μπράντοβιτς στη θέση του Τζόρτζεβιτς. Ωραία κίνηση. Οικονόμου, Ρετζιάς, Αλβέρτης. Νέο φάουλ. Και Πάνοβιτς που πέρασε στον αγώνα. Η ελληνική ομάδα σήμερα που παίζει πολύ λογικά, πολύ μυαλωμένα, πολύ διαβασμένα. Και επαναφορά από τον Μπαλογιάννη. Για τον Ρετζιά. Νέο φάουλ από τον Μπράντοβιτς. Και επιτέλους... Επιτέλους ο Κατσάρο απλώς σφυράει αυτά που δεν σφύριζε μέχρι πριν από 3 λεπτά. Και ακούμε τον Νίκο Κορόβιλα.
Ναι, Δημήτρη, ο Μπράντοβιτς έχει βγάλει 27 λεπτά αγώνα πιέζοντας το playmaker της ελληνικής ομάδας και μόλις τώρα πήρε το πρώτο φάουλ πάνω στο playmaker. Οικονόμου για τον Μπαλογιάννη. Κορονιός. Μπαλογιάννης βρίσκει τον Οικονόμου. Οικονόμου, reverse κίνηση, pivot. Παλικαρίσια προσπάθεια, έρχεται ο Ρετζιάς και αφήνει την μπάλα στο καλάθι. 43-35 για την ελληνική ομάδα που σήμερα έχει και μυαλό και κέφι. Και έχουμε φάουλ αυτή τη φορά από ελληνικής πλευράς. Παναφορά από τον Ποντίροκα. Ο Μπράντοβιτς 6-0 για την ομάδα μας. Σκεπάνοβιτς, φάουλ από τον Μπαλογιάννη. 12:50 για τη λήξη του αγώνα. 43-30 Γιάννης που υπέπεσε στο πρώτο του φάουλ. Ο Μπράντοβιτς, Σκεπάνοβιτς, Μποντίρογκα, Τομάσεβιτς, φάουλ που σφυρίζεται στο Ρετζιά. Κάτι πρέπει να γίνει εκεί όμως, γιατί ο Ρετζιάς κρατάει μια αντίθετη γωνία. Ναι, βεβαίως είναι φάουλ από τον Τομάσεβιτς και όχι από τον Ρετζιά. Πραγματικά εδώ η κάμερα τσέτα ήταν αποκαλυπτικότατη. Ο Μπράντοβιτς, Μποντίρογκα, Τόπιτς, ο οποίος σήμερα έχει πλήρως εξουδετερωθεί, όπως το δεύτερο και ο Μποντίρογκα. Σκεπάνοβιτς, καθυστερεί το Μάσεβιτς, Μποντίρογκα πάει για τον drive. Και έχουμε αμυντικό φάουλο όπως δίνει ο Μπετανκόρ. Και αυτό θέλει replay. Για να δούμε. Ήτανε αμυντικό φάουλ, αυτή για να αφήσει τον Κορονιό. Η ελληνική ομάδα που δείχνει να ξεπερνά ένα διάστημα ελαφριάς σύγχυσης. Οικονόμου, Ρετζιάς, Κορονιός. Ωραία για το Ρετζιά, προσποίηση, Αλβέρτης για τρεις. Πηδά ψηλά Μπαλογιάννης, Κορονιός για τρεις εκ νέου, εύστοχος. 46-36, διαφορά στους 10-11,5 για τη λήξη. Το γήπεδο πανηγυρίζει μαζί και εμείς και πάμε σε time out. 10:40 για τη λήξη του αγώνα και μεταφερόμαστε στον αγωνιστικό χώρο Δόξη. Μια και διαφορά είναι διψήφια, ο Παναγιώτης Γιαννάκης εκτίμησε τις οδηγίες λέγοντας ξεκουραστείτε, ελέγξτε το ρυθμό του παιχνιδιού πια στην άμυνα. Είπε ότι επειδή επιχειρούν πολλά βασίματα να κυνηγά τους παίκτες αλλά είναι έτοιμοι για τη διοίκηση και να κλείνουν συνέχεια αυτή την προσπάθεια των Γιουγκοσλάβων, ζήτησε πολλά βασίματα από Οικονόμου. Εδώ δεν θα μετρήσει βεβαίως το καλάθι από Οικονόμου, από Μπαλογιάννη και από Κορονιό και ο Τοντζιάννα είναι πάντα έτοιμος για το σουτ. Ακούμε τον Νίκο Κορόβιλα. Ναι, Δημήτρη, ο Γιουγκοσλάβος προπονητής ζήτησε από τους παίκτες του να κάτσουν στις δύο άκρες της baseline για ελεύθερο σουτ αφού πρώτα προηγηθεί κόψιμο μες στη ρακέτα να υπάρξει πάσα ήδη από τη μία πλευρά ή από την άλλη. Έδωσε κι άλλο επιθετικό σύστημα πάλι για μακρινό σουτ με διπλό screen στην κορυφή της ρακέτας, να υπάρξει κόψιμο μέσα, ο παίκτης να βγει προς τα έξω, διπλό το screen πάλι και να υπάρξει το ελεύθερο σούτ από τα 6-25 κορυφή της ρακέτας. Απίθανη προσπάθεια του Οικονόμου, φίλαθλοι στην κερκίδα χειροκροτούν. Μποντίρογκα, βλέπετε το χρόνο κάτω δεξιά. Φάουλ. Η ελληνική ομάδα προηγείται με 12, συνεχίσει αυτό το μοτίβο, δεν βλέπω για ποιο λόγο θα μπορούσε να χάσει αυτό το παιχνίδι. Είναι το τρίτο φάουλ και του Ρετζιά και τρεις ψηλή μας, οι 7 footers. Και προσέξτε, δεν μας έχει παίξει διετσία καθόλου. Κορονιός. Στο γήπεδο το πάρτι στην κερκίδα συνεχίζεται. Αλβέρτης. Οικονόμου. Μπαλογιάννης. Θα πάει μάλλον στο ένα εναντίον ενός. Κόβεται στην τρίπλα από τον Ποντίρογκα. Αλβέρτης, εκπληκτικά δύσκολη προσπάθεια, αστοχή. Ο Αλβέρτης βλέποντας τον χρόνο να τελειώνει, έκανε πίβοτα από τα 8 μέτρα. Σουτάροντας για 3 και εδώ είναι το φάουλ από τον Κορονιό στον Μπράντοβιτς.
Εμφανώς ποτέ δεν θα πάει να μιλήσει στον Μπράντοβιτς μέσα στο παιχνίδι. Κορονιός. Οικονόμου. Μπαλογιάννης. Κορονιός. Περνάει από το σκριν που κάνει ο Ρετζιάς. Κορονιός εναντίον όλων, καλάθι. 50-40 και 13 πόντοι για τον από το Σεπτέμβριο παίκτη της ΑΕΚ. Το σλάλομ και το σόλο στο τέλος με σπάσιμο της μέσης. 50-40. Σκεπάνοβιτς. Για τον Τόπιτς, ωραία κίνηση. Από τα 4 μέτρα είναι εύστοχος. Είναι κάποιες λεπτομέρειες την αμυντική κύριος προσπάθεια, γιατί επιθετικά πάμε μια χαρά, που αν προσέξουμε οι Ιουγκοσλάβοι σήμερα θα βρουν πραγματικά τον πελάτη τους. Αλβέρτης. Με αντίπαλο το Σκεπάνοβιτς. Κορονιός. Προσπάθεια εναντίον του Μπράντοβιτς και δει στο φάουλ. Τέταρτο και ο Μπράντοβιτς. Οι δύο βασικοί point guard των Ιουγκοσλάβων έχουν από 4 φάουλ. Και να δούμε τώρα πώς αντιδράσει ο Μπράντοβιτς. Δύο και με 14 πόντους είναι ο δεύτερος σκόρερ της ελληνικής ομάδας μετά τον Οικονόμου που έχει 15. Ο Μπράντοβιτς. Μποντίρογκα. Θα πάρει έξυπνα την εσωτερική και δίζει το φάουλ. Ήταν έξυπνη κίνηση, εκμεταλλεύτηκε το screen ψηλά στο high post από τον Ρέμπρατσα. Εδώ Οικονόμου υποπίπτει μόλις στο δεύτερο του φάουλ. Καλό ποσοστό. 51-44. Κορονιός και είναι σαφές πλέον ότι η ελληνική ομάδα πηγαίνει σε επιθέσεις άνω των 20 δευτερολέπτων. Οικονόμου. Μπαλογιάννης. Και δείτε πώς ανοίγονται οι Ιουγκοσλάβοι. Θέλουν να πιέσουν την ελληνική ομάδα στο μισό γήπεδο. Σιγάλας. Δύσκολο, πολύ δύσκολο το σούτ. Καταλήγει σε έρμπολ και φάουλ στον Οικονόμου. Διπλό το κακό. Τρίτο φάουλ για τον Οικονόμου. 46 για την Ιουγκοσλαβία που είναι πλέον 5 πίσω από την εθνική μας ομάδα. Κορονιός. Οικονόμου. Κορονιός. Ζητάει κίνηση. Και αλλαγή χαμηλά με τα screen. Ρετζιάς. Πάει για το pivot. Ωραία κίνηση. Και θα πάρει τελικώς μόνο το φάουλ αφού η μπάλα δεν μπαίνει στο καλάθι. Είναι το φάουλ από το Ζέλικο. 25 περίπου πόντους κοντύτερος. Μποντίρογκα. Ο Μπράντοβιτς για το Ρέμπρατσα. Τόπιτς. Ρέμπρατσα. Κίνηση pivot. Πρώτου Ρετζιά. Αλλοιώνει το σούτο Ευθύμης. Και ο Σιγάλας αφήνει για τον Κορονιό. Το man-to-man που παραμένει για τους Ιουγκοσλάβους. Κορονιός που θα παίξει ένας εναντίον ενός μάλλον τον Μπράντοβιτς. Αυτό προσπαθεί να κάνει. Βγάζει για το Ρετζιά στη γωνία. Ρετζιά, όχι. Παρασυρθήκαμε κι εμείς. Η μπάλα είχε καλή τροχιά. Σιγάλας. Κορονιός 46-51 για τα ποστά της ελληνικής ομάδας που παραμένουν πάντα πολύ ψηλά στα δίποντα. 63% στα δίποντα. Ενώ ετοιμάζεται και ο Σάσα Τζόρτζεβιτς. Ρετζιάς Οικονόμου. Για τρεις. Ευστοχή. 54-46 ανάσα που ήθελε ο Γιαννάκης. Και ο Οικονόμου δικαίως πανηγυρίζει φτάνοντας 18. Ο Μπράντοβιτς. Μποντίρογκα. Τόπιτς. Σκεπάνοβιτς. Μαρκάρεται από τον Μπαλογιάννη. Ρέμπρατσα, το χούκ είναι κοντινό και εύστοχο. 48-54. Ο Ρέμπρατσα που με τον Μποντίρογκα κρατούν την Γιουγκοσλαβική ομάδα. Όλοι οι άλλοι είναι κάτω από τους 7 πόντους. Ελλάς. Από 15.000 φίλους της ελληνικής ομάδας και του μπάσκετ. Το λάθος προς στιγμή. Διορθώνει ο Οικονόμου. Κορονιός. Εναντίον όλων.
Οικονόμου, δύσκολη προσπάθεια. Ρέμπρατσα. Ο Μπράντοβιτς, 3-2 και το έξυπνο φάουλ του Μπαλογιάννη, αν και τώρα σηκώνει συζήτηση αυτό, μια που Ιουγκοσλάβια. Αφού εκέκτοτε το τρίποντο του Οικονόμου, έχουμε κάποια προβλήματα. Στο παρκέ να δούμε τι θα γίνει. 49-54, ήρθα από τη μία εκ των δύο εύστοχη βολή. 5,5 λεπτά για τη λήξη. Η Ελλάδα μπροστά με 5 πόντους. Κορονιός. Οικονόμου. Θα πάει στο drive. Ωραία κίνηση. Μπλοκάρεται από το Ρέμπρατσα. Προσπαθεί και ο Φασούλας πέρα στον αγώνα. Ο Μπράντοβιτς με δύο playmakers συνεχίζει η Γιουγκοσλαβική ομάδα. Ο Μπράντοβιτς, Τζόρτζεβιτς, Ρέμπρατσα δίνει για τον Ποντίροκα. Ένα εύκολο καλάθι, καθώς εκεί φοβήθηκε ο Οικονόμου το τέταρτο φάουλ. Ποντίροκα που φτάνει τους 19, όντας πια πρώτο σκόρερ και του αγώνα. Πέρασε και τον Οικονόμου που έχει 18. Κοσμοχαλασιά στο γήπεδο. Από περίπου 14.500 Έλληνες και 500 Ιουγκοσλάβους φιλάθλους. Ωραία κίνηση ο Παπα-Νικολάου, αλλοιώνεται το σουτ. Προσπαθεί ο Αλβέρτης και έχουμε φάουλ. Μάλιστα, για να δούμε και ένα replay. 54 μπροστά πάντα η ελληνική ομάδα. Περνάμε πια στο τελευταίο πεντάλεπτο. Ένα δραματικό παιχνίδι από δύο μεγάλες ευρωπαϊκές και παγκόσμιες ομάδες. Οικονόμου. Αλβέρτης. Κορονιός. Φασούλας. Θα πάει για το χουκ. Προτιμά να δώσει στον Παπα-Νικολάου. Αλβέρτης. Κορονιός. 4 για τη λήξη επίθεσης. Δύσκολη κίνηση. Προσπαθεί. Είναι σε καλύτερη θέση ο Ποντίρογκα. Ο Μπράντοβιτς για τρεις, σουτάρια ψυχολόγητα και εκεί είναι ο Οικονόμου και ο Κορονιός που μαζεύουν την μπάλα. Κορονιός, πολύ έξυπνα, πάει σε κοντρόλ επίθεση. Κορονιός. Οικονόμου με αντίπαλα τον Τόπιτς. Κορονιός, 2-1 δευτερόλεπτο, δεν πετυχαίνει το καλάθι. Μπάλα φτάνει σε γιουγκοσλαβικά χέρια και φάουλ, όπως υποδεικνύει ο Μπετανκόρ του Παπα-Νικολάου στον Τόπιτς. Μαχής η μπάλα καταλήγει τελικά στα γιουγκοσλαβικά χέρια, 3,5 για τη λήξη, εδώ σφυρίχθηκε η παράβαση του Παπα-Νικολάου. Ενώ η ψηλή θα κάνει σκρίνα, αν δεν υπάρχει το εύκολο σουτ, να σκρινάρει το Κορονιός, να μπορεί να κάνει κίνηση ο Αλβέρτης και ο Παπα-Νικολάου προς το καλάθι. Αλβέρτης, να δούμε πρώτα την επίθεση. Οικονόμου. Κορονιός. Αλβέρτης χάνει το κοντρόλ προς στιγμήν. 7 δευτερόλεπτα για τη λήξη επίθεσης. Αλβέρτης κλείνεται. Δύσκολη κίνηση, αστοχή. Με κεφαλιά ο Αλβέρτης στον Κορονιό. Το είδαμε και αυτό. Και ακούμε τον Νίκο Κορόβιλα. Ο κύριος Ομπράντοβιτς είπε στους παίκτες του, φτάσαμε κοντά, μην ξαναπάρουν οι Έλληνες διαφορά, προσέχτε στην άμυνα, πιέστε πολύ, τα φάουλ μας ευνοούν, είμαστε πιο εύστοχοι στις βολές. Φασούλας παίζει όμορφα με πλάτη τον Ρέμπρατσα και πετυχαίνει να πάρει Καρίσιο, αλλά και τεχνικό καλάθι. 56-53, 2-45, δραματικά λεπτά απομένουν για τη λήξη. Η Ελλάδα προηγείται. Ο Μπράντοβιτς, Τζόρτζεβιτς, Ρέμπρατσα, η κίνηση στο Φασούλα και το φάουλ από τον αρχηγό. Είναι το τέταρτο. Στις βολές θα πάει ο λιγότερο εύστοχος Ιουγκοσλάβος παίκτης. Παίξαμε στον τελικό με αντίπαλο την ενωμένη τότε Ιουγκοσλαβία, για πολλούς η πρώτη Dream Team, μια ευρωπαϊκή Dream Team. Αλλά αυτά τώρα δεν έχουν καμία σημασία, η ελληνική ομάδα. Μπροστά με βραχία κεφαλή, 56-55 και πάμε για το τελευταίο δίλεπτο. Αλβέρτης, overplay παίζεται από τον Ποντίρογκα. Κορονιός, σου τριών πόντων, είναι άστοχος, πηδά ψηλά από Μανικολάου, ψηλότερα όλων. Κερδίζει ίσως το αποφασιστικότερο rebound του αγώνα. Και φάουλ από τον Ποντίρογκα ή τον Τζόρτζεβιτς, θα δούμε. 55-56, ένα δραματικό παιχνίδι, ένα μεγάλο ευρωπαϊκό ντέρμπι. Τζόρτζεβιτς βρίσκει διάδρομο. Αφήνει την μπάλα στο καλάθι και η Γιουγκοσλάβη για πρώτη φορά μπροστά με ένα πόντο. 57-56, απομένουν 90 δραματικά δευτερόλεπτα. Όλοι όρθιοι στην κερκίδα.
Κορονιός. Οικονόμου για τον Αλβέρτη. Το λάθος. Μαζεύει ο Τόπης. Πεισματάρισε εκεί ο Οικονόμου. Και κερδίζει το φάουλ. Εκπληκτική η κίνηση και κατάωσε το παιχνίδι. Δείτε εδώ πως πέφτει ο Οικονόμου και μαζεύει την μπάλα. Απίστευτο 47% σβολές. Τζόρτζεβιτς για τρεις. Αστοχή. Φασούλας καμπακώνει την μπάλα. Τελευταίο δραματικό λεπτό. 57 όλα. Τουλάχιστον από μια επίθεση κάθε ομάδα. Κορονιός. Και ο Γιαννάκης του λέει να πάει σε γρήγορη επίθεση για να έχουμε μία ακόμα. Οικονόμου, πρέπει να πάμε σε γρήγορη επίθεση, σε γρήγορο σούτ. Θα πάρει την εσωτερική ο Κορονιός. Βγαίνει προς τα έξω, διστάζει. Οικονόμου, ωραία κίνηση, αστοχή. Προσπαθεί ο Φασούλας Τόπιτς. Απομένουν 28 δευτερόλεπτα, τα 26 για τους Κοσλάβους. Θα μείνουν και 2 με 3 σε εμάς. Μια καλή άμυνα και κρατάμε το παιχνίδι μετά στα χέρια μας. Ποτήρο καναλαμβάνει αυτός ο great playmaker. Αντίπαλος με τον Παπα-Νικολάου. Θα πάει σε solo, θα πάει σε one to one, ένας προς έναν. Απομένουν 7 δευτερόλεπτα για την εξαγώνα. Ποτήρωκα απέναντι στον Παπα-Νικολάου. Ποτήρωκα σουτάρει για 2, αστοχή. Ρέμπρατς ακυπάλα είναι για τους Κοσλάβους. 2 δευτερόλεπτα και 6 δέκατα από τη λήξη του αγώνα, γρήγορα στο time out. Εσείς εδώ ξαναβλέπετε τα δύο τελευταία δευτερόλεπτα που δεν κατάφεραν να εκμεταλλευτούν οι Γιουγκοσλάβοι και αν θέλαμε να μιλήσουμε για στατιστική τέτοιες ώρες, τέτοια λόγια βέβαια. Χρόνος της παράτασης, Φασούλας με το Ρέμπρατσα. Αυτή τη φορά είναι ο Έλληνας αρχηγός που κερδίζει την μπάλα και ενώ ο Κορονιός έχει την επίθεση, την πρώτη επίθεση για την ελληνική ομάδα, για να τη δούμε. Κορονιός για τον Αλβέρτη. Αλβέρτη σουτάρει για 2. Δύσκολο το σούτ, αστοχή. Πηδά ψηλά. Ο Τόπιτς το φάουλ από τον Οικονόμου. Ακούμε τον Νικοκορόβιλα. Ναι, Δημήτρη. Κορονιός για τον Οικονόμου. Αλβέρτης. Φασούλας. Αλβέρτης. Κορονιός αποφεύγει τα σκριν. Ασφυκτικό το μαρκάρισμα των Γιουγκοσλάβων. Οικονόμου σφάρα από τα 9 μέτρα. Βέβαια δεν παίρνουν τέτοια σου κάθε μέρα. Και δεν έρχεται το πρώτο ελληνικό καλάθι στην παράταση. Έξτρα χρόνος λοιπόν. 4 και 16 για τη λήξη του αγώνα. Ένα μεγάλο παιχνίδι. Γιουγκοσλαβία-Ελλάς. 59-57. Ενώ θα έχουμε σε λίγο και αλλαγή του Μπουντούρη. Θα περάσει τον αγώνα. Υπάρχουνε. Όχι. Εγώ νομίζω ότι υπήρχαν βήματα. Μπουντούρης, γι' αυτό μπήκε, για το καθαρό μυαλό. Ρετσιάς, Αλβέρτης, Οικονόμου, Μπουντούρης. Μαρκάρεται από τον Τόπης και πρέπει να το μεταλλευτεί ο Μπουντούρης αυτό. Βγάζει για τον Ρετσιά. Ωραία κίνηση, πίβοτ. Θα σουτάρει, θα ευστοχίσει. 61-57 και πρέπει ο Μπουντούρης να εκμεταλλευτεί αν συνεχιστεί αυτό το mismatch μαρκάρισμα του Τόπης που είναι τεσσάρι απέναντι στο δικό μας playmaker. Ο Μπράντοβιτς. Ο Μπράντοβιτς για τρεις από τη γωνία. Είναι άστοχος. Η μπάλα και πάλι στους Κοσλάβους που πήρανε έστω και με καραμπόλα το θετικό rebound. Τζόρτζεβιτς. Πάντα προσωπικό μαρκάρισμα από λίγης πλευράς. Πάντα στο man-to-man. Τόπιτς. Μποτήρογκα. Που έχει πάει πολλές φορές στο ένας εναντίον ενός. Και θα πάει και τώρα, δείτε, μαζεύονται κάτω στις γωνίες. Αν δεν μπορέσει θα πάει στο split και out, δηλαδή θα δώσει την μπάλα out. Εδώ αυτό ακριβώς έκανε. Πήγε μόνος του στην προσπάθεια. Όταν μαρκαρίστηκε έδωσε την μπάλα έξω στο Ρέμπρατσα που ήρθε η Μποντήρογκα. Που κρατάνε μόνοι τους στην Γιουγκοσλαβία. Μπουντούρης με αντίπαλο τον Ομπράντοβιτς. Ρετζιάς. Σούτια 3 από τον Μπουντουρινάστοχος. Πηδά ψηλά ο Τόπιτς και σπρώχνει για τον Ποντήρογκα. Δεν χρειάζονται βιαστικές ενέργειες. Όταν είσαι 5 πόντους πίσω και έχεις 2,5 λεπτά, δεν σουτάρεις στα 8 δευτερόλεπτα. Πηγαίνεις στα 20, πηγαίνεις στα 25. Δεν υπάρχει λόγος βιασύνης. Το άγχος το οποίο έχει περάσει δυστυχώς στη δική μας πλευρά. Και ο Γιαννάκης ο οποίος ζητάει time out και ετοιμάζει και δύο αλλαγές. Μποντήρογκα. Είναι πια σαφές ότι δεν υπάρχει καθαρό μυαλό. Τόπιτς για 3, αστοχή. Τρέχει ο Μπράντοβιτς.
Οι Έλληνες παίκτες πρέπει να πιστέψουν ότι δεν έχει τελειώσει τίποτα. Έχουμε ακόμη 2 ολόκληρα λεπτά για τη λήξη του αγώνα. Μποτίρογκα. Μαρκάρεται από τον Αλβέρτη. Αυτή τη φορά θα υπάρχει screen ψηλά. Δεν πάει για ένας εναντίον ενός. Πάλι ζητά το ίδιο. Πάλι ένας εναντίον ενός. Με αντίπαλο το Ρετζιά. Ατομική προσπάθεια. Είναι πολύ μεγάλος παίκτης. Δυστυχώς είναι μεγάλος παίκτης. 66-59, 1-40 για τη λήξη. Τα ίδια διπλό screen κοντά στο καλάθι και να βγαίνουν έξω για το σούτι παίκτες μετά από όμως αλλαγές πολύ συμβάλλουν. Είναι πολύ νωρίς, είναι πολύ νωρίς για να προδικάσουμε το φινάλε. Καλά. Ο Κορονιός συνήθως εύστοχος βολές, αστοχή και η ελληνική ομάδα έχει φτάσει στο τραγικό 44% στις βολές. Είναι απίστευτα κακό ποσοστό, όταν μάλιστα τα δίποτα είναι στο 53. 66-61 Γιουγκοσλάβη μπροστά 1-22 για τη λήξη. Ο Μπράντοβιτς, και είναι περιττό να πούμε ότι αυτή η επίθεση των Γιουγκοσλάβων είναι ιδιαίτερα κρίσιμη. Ο Μπράντοβιτς εδώ πέρα που κερδίζει το φάουλ από τον Παλογιάννη και δεν ξέρω κατά πόσο ωφελούσε εδώ τα επόμενα 74 δευτερόλεπτα. Παπα-Νικολάου στο drive. Δεν μετράει το καλάθι, λέει ο Κατσάρο. Θα το δούμε σίγουρα σε επανάληψη. Και θα πρέπει να ηρεμήσουμε λίγο στον πάγκο. Μην εισπράξουμε κάποια τεχνική ποινή. Τα δύο. Η ελληνική ομάδα που θα πάει στο φάουλ. Και πάει στο φάουλ για να κρατήσει το χρόνο. Μία εύστοχη ελεύθερη βολή. Περνάμε σιγά σιγά στο τελευταίο λεπτό του αγώνα. 68-62 Κορονιός από πολύ μακριά. Μαζεύει ο Ρέμπρατσα. Νέο φάουλ του Παπα-Νικολάου. 68-62. Παπα-Νικολάου εναντίον όλων. Βγάζει για τον Οικονόμου για τρεις. Ευστοχή! Μια ανάσα, μια χτίδα ελπίδας. 69-65, 45 δευτερόλεπτα για τη λήξη. Και νέο φάουλ. Πάμε για μπάσιμο τον Κορονιού. Για να δούμε. Και αμυντικό φάουλ από τον Ομπράντοβιτς. Το σημαντικό είναι ότι διανύσαμε μόλις 3 δευτερόλεπτα. Εκεί ακριβώς που χρειαζόταν. Στη δεύτερη 72-67 που έχουμε 5 πόντους. Κορονιός σε ένα coast-coast, δηλαδή από τη μια πλευρά στην άκρη με μπάσιμο. Βγάζει την μπάλα για τον Αλβέρτη. Αυτό στον Οικονόμου. Προσποίηση για 3. Είναι εύστοχος! 72-67. Μποτίροκα. 72-70. Με το τρίποντο 72-70, 28,5 δευτερόλεπτα για την... 74-70, υπάρχει χρόνος, 28-5. Κορονιός που αστοχεί δυστυχώς. Θα ήταν καλάθι και φάουλ. Βγάζει για τον Λουκόφσκι, προλαβαίνει το προς πίσω, Ποντίρογκα. Ποντίρογκα αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Έπρεπε να έχουν σφυρίξει φάουλ οι διαιτητές. 12-8, 76-71, να δούμε τι θα προλάβουμε να κάνουμε. Παπα-Νικολάου. Ωραία κίνηση, δεν υπάρχει φάουλ, είναι διαιτητές. Ο Παπα-Νικολάου αφήνει πάνω στο καλάθι. 74-73. 4-3. Κρία για αυτή την επερχόμενη ήττα και ας απομένω ακόμη 4 δευτερόλεπτα. Επιτρέψτε μου να είμαι απεσιόδοξος. Αλβέρτης. 1. Το παιχνίδι τελειώνει με το τρίπονο του Μουντούρη που είναι άστοχο. 78-73. Μα Μιχαήλοφ.